Το Δεκέμβριο του 17 βρέθηκα στην Πολωνία. Δεν έκανα καμία εκδρομή, έμεινα 2 μέρες στην πρωτεύουσα και μου πήρε 1 χρόνο να μοιραστώ μαζί σας όσα είδα. Ακόμα πιο άχρηστες πληροφορίες, ακόμα περισσότερο φαγητό, ακόμα πιο απέσια λογοπαίγνια. Το Ιαπωνέζικο εστιατόριο στην Πολωνία το λένε για Πολωνέζικο. Ας γυρίσουμε την Πολωνία στο πόδι. Επειδή ήρθα πολύ ξαφνικά και για πολύ λίγο χρονικό διάστημα, δεν έχω χρόνο να ψαχτώ. Θα το κάνω λίγο τουριστικά, όπως το κάνω πάντα δηλαδή. Θα πάρω από αυτά τα λεωφορεία για να μου γλιτώσει λίγο χρόνο. Αυτά που τα hop-on-hop-off, ανεβαίνεις, κατεβαίνεις όπου θες και ξανανεβαίνεις, μετά και είναι για 24 ώρες. Βέβαια, δυστυχώς, επειδή είναι Δευτέρα, δεν έχει συχνά δρομολόγια. Έχει κάθε 2 ώρες μόνο. Τα Σαββατοκύριακα κάνουν πολλά. Είναι και Δεκέμβρη, έχει και κρύο, δεν ξέρω τι γίνεται. Παρ' όλα αυτά, σε 10 λεπτά έρχεται. Θα κάνω μια βόλτα στην πόλη με αυτό. Και ό,τι βρω ενδιαφέρον, θα σας το πω. Να έχετε το νου σας, μην το ξεχάσετε. Όλα μαζί άρχισαν να παίζει μια καραμούζα και ήρθε και το λεωφορείο. Τι θα κάνω τώρα, πώς το λεωφορείο. Κάθε 2 ώρες έρχεται. Πολωνικός τσαμπουκάς. Είναι πολωμένο το κλίμα. Hello. Hello. Sorry, just a moment. Yes. I'm waiting. For you. Yes. For you. Ah, for me, thank you very much. John, moment, moment. Something else. Thank you. Welcome. Thank you. Πάω γαλαρία να κάνω σαματά. Όχι, πάω κάπου που να έχει καλό παράθυρο. Και δεν έμαθα ποτέ τι έγινε με την καραμούζα. Είναι τα πολύ κλασικά αυτά. Έχει όλες τις πόλεις τις μεγάλες του κόσμου. Μπαίνεις, σου κάνεις στάσεις στα full αξιοθέατα, βάζεις ακουστικάκια, διαλέγεις τη γλώσσα σου, ακούς, ξενάγεις, live παράλληλα με αυτό που γίνεται. Και είσαι κομπλέ, άμα δεν προλαβαίνεις, δηλαδή και έχεις έρθει για μία μέρα, όρμα. Δεν είχα την τύχη να τα δω από κοντά. Είναι μια χώρα που έχει περάσει πάρα πολλά, γι' αυτό και υπάρχουν πάρα πολλά ηρωικά μνημεία σε όλη την πόλη και στη Βαρσοβία και σε άλλες πόλεις της Πολωνίας που δεν έχω πάει, αλλά έτσι μου έχουν πει. Βαρσοβιετική αρχιτεκτονική. Εδώ είναι ένα σημείο στο οποίο θα έπρεπε να έχω γράψει voice-over. Αλλά τώρα δεν προλαβαίνω έτσι κι αλλιώς, γιατί έφτασα. Αυτή είναι η φάση της Βαρσοβίας. Από τη μία έχουμε γοτθικά κτίρια, από την άλλη έχουμε μοντέρνους ουρανοξύστες και στη μέση κάτι σοβιετικά τούβλα εξαιρετικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Αλλά η Βαρσοβία τα συνδυάζει όλα τέλεια με το δικό της χαρακτήρα. Ακόμα μία παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη αγορά, άντε να δούμε τι έχει εδώ που δεν είχαν οι άλλες. Τίποτα καινούριο. Και είναι και νωρίς ακόμα και δεν μπορώ να φάω λουκάνικα πρωί. Πάντα μπορώ, αλλά εντάξει. Τώρα μπω και σε ένα από αυτά τα μεγάλα εμπορικά να δω πώς είναι η φάση μέσα. Είναι σαν το πολωνικό μολ, δηλαδή το πολ. Καλά, φοβερό πολογοπαίγνιο. Αθλητικά είδη, ηλεκτρονικά, ρούχα, είδη μαγειρικής, καλλιτικά, αρώματα και πολόνιες. Γαμάει που κάποιος θεός σκέφτηκε και βάλε τα McDonald's και το γυμναστήριο δίπλα-δίπλα. Κάναμε τη βόλτα στο εμπορικό. Πάω να συνεχίσω αλλού. Hello. Hello. Welcome back. Thank you. Γενέστατος. Θα πάω πάλι πίσω στην αγαπημένη μου θέση. Γαλαρία, σαματάς και μπάχαλα. Τα εξαιρετικά ποιοτικά ακουστικά. Χριστούγεννα στην Πολωνία είναι η φάση. Μοιάζει κάτι μεταξύ disco και Stranger Things Season 1. Palace of Culture and Science.
και ενώ φαίνεται παλιό, είναι μόλις του 1950. Αν μια τοπική θεατρική ομάδα εδώ ανεβάσει τον Ιδίποδα, θα λέγεται το έργο «Ιδίπους επί Πολωνό»? Now 9. Yes. Finish. A finish. Next. Finish. This. Ah, the first. Okay. Thank you. How long the next one? 1 hour. 1 hour. And Chopin Museum, how long? Chopin, now no. Πολλοί πιστεύουν ότι εδώ είναι το κέντρο της πόλης, είναι η διασταύρωση των οδών Μαρς Καλόσκα και Ιερουσαλήμσκα. Έχει τρομερή κίνηση, έκανα 20 λεπτά να έρθω την άλλη πλευρά εδώ με το λεωφορείο, γιατί όλοι οι δρόμοι συνδέονται με κάποιο τρόπο, θα περάσουν όλοι από εδώ για να πάνε σπίτια τους. Γίνεται χαμός. Για πάρα πολλά χρόνια είχα στο μυαλό μου ένα πολύ λάθος στερεότυπο ότι όλοι οι Πολωνοί έχουν χέτι και μουστάκι, δεν ξέρω γιατί. Νομίζω ότι ήμουν πάρα πολύ επηρεασμένος από τον ένα και μοναδικό, από το βουνό, από τον Πολωνό γίγαντα, από τον Γιώζεφ το Βάντζικ. Και προφανώς του έχουμε αφιερώσει και το λόγο της εκπομπής. Μεγάλη γκαντεμιά που ήταν κλειστό το Μουσείο Νέων, όχι με ωμέγα, το Νέων με αγγλικούς χαρακτήρες, είναι από τα Φώτα Νέων. Είναι ένα μουσείο που έχει ταμπέλες νέων από όλο τον κόσμο, από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, από τα σημαντικότερα στο είδος του. Ήταν κλειστό και το Μουσείο Σοπέν, γιατί με γκαντέμις, και έτσι Δευτέρα και Τρίτη δεν ήταν κανένα από αυτά που ήθελα να πάω. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι οι τρεις μεγαλύτερες προσωπικότητες της Πολωνίας για μένα είναι ο Φρεντερίκ Σοπέν, ο Νικόλαος Κοπέρνικος, ο μεγάλος αστροφυσικός που ανακάλυψε ότι η Γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο, και ο Κριστό Βαζέχα, ο τεράστιος. Ο Βαζέχα παγώνει το Άμστερνταμ και εγώ παγώνω εδώ στη Βαρσοβία. Αυτή η πόρτα φαίνεται πάρα πολύ βαριά και απροπέλαστη. Λένε ότι αν ένα μωρό γεννηθεί στη μέση της θάλασσας, το φέρνει ο προπελαργός. Εν τω μεταξύ, μία ώρα λέω λογοπαίγνια για προπέλες και τελικά αυτό είναι έλικας. Θα το πάρει κανένας βοσκός και θα γίνει ο τσέλικας. Sorry, what is the name again? Αυτό είναι λοιπόν το ζεστό κρασί εδώ πέρα της Πολωνίας. Το κάνουν σε πάρα πολλές χώρες στην Κεντρική Ευρώπη. Είναι κρασί κόκκινο, βρασμένο μαζί με ζάχαρη, ξύλο κανέλας και άλλα μπαχαρικά. Κάθε ένας έχει τα δικά του. Φλίδες πορτοκαλιού, καμιά φορά βάζουν και μήλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Όταν έχεις φάει μείον 5, είναι αυτό που σου χρειάζεται εκείνη τη στιγμή, δηλαδή τώρα. Και είναι και φθηνό, έχει περίπου 2,5 ευρώ το ποτήρι. Φθηνό, εντάξει, okay. Είναι αυτό που είναι. Λοιπόν, αυτό είναι το οστίπεκ. Είναι ένα τυρί που έχουνε. Το σερβίρνο με μαρμελάδα βατόμουρο. Έχει πολύ έντονα καπνιστή γεύση. Κάνει squeaky squeaky όπως κάνει το χαλούμι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, σας λέω αυτή τη λαστιχωτή υφή. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Τρώω καμία κοσαριά. Στο στρατό δεν έλεγα πολλά λογοπαίγνια γιατί φοβόμουν μην πέσει καμπάνα. Καμπαναπάντεχο. Ανακάλυψα αυτό, μία μικρή αίθουσα που έχει κάθε μέρα παίζουνε Σοπέν στις 6 ακριβώς, και λέω να έρθω μια βολτίτσα για να ακούσω τουλάχιστον, να πάρω λίγο ατμόσφαιρα. Mr. Piotr Latoszynski will be with you tonight. Would you welcome him, please?
δεν κατάλαβα ήρθα, γιατί νόμιζα ότι θα έχει μια ταινία με το Σον Πεν. Ψάχνω να βρω ένα ζαπιακά και κάπως έτσι το λένε να φάω, είναι κάτι παράξενα σάντουιτς. Όχι τίποτα φοβερό δηλαδή βασιλικό, απλά είναι το σχήμα τους περίεργο. Και ψάχνω να βρω κανένα τέτοιο. Μπας και έχω βρει κάτι, περιμένω να γίνει, θα σας το δείξω σε λίγα λεπτά. Κάτι μικρό και ελαφρύ. Αυτό. Δεν έχω ιδέα πώς θα το φάω, δεν έχω καν ιδέα από πού θα ξεκινήσω, αλλά πρέπει να το προσπαθήσω. Λοιπόν, έχω φάει γύρω στους 33 από τους 50 πόντους, έχουν μείνει άλλοι 17 περίπου, υπολογίζω. Το παλεύω τίμια. Διάλεξα κάτι απλό, τυρί, ζαμπόν, μανιτάρια και λίγη μπαρμπεκιού σόσα από πάνω. Είχε 17 λαδικά, δεν το παράκανα. Παλεύω τίμια, παλεύω με το θηρίο, αλλά θα τα καταφέρω. Ξεκίνησα να τρώω στη νέα πόλη και έχω φτάσει στην παλιά. Πονίκησα το θηρίο. Εντάξει, όλα καλά. Την τρώω για τον ψυχαναγκασμό. Με αυτή την τελευταία μπουκιά ζαπιεκάκε θα κλείσει και το δεύτερο μέρος της Πολωνίας στο πόδι, αφήνοντας λίγα ψίχουλα νοσταλγίας για τα πουλιά της λεσμονιάς μέχρι το επόμενο. Χριστούγεννα στην Πολωνία. Για πολλούς το κέντρο της πόλης είναι εδώ, στη διασταύρωση των οδών Μαρσκαλόσκα και Ιερουσαλήμσκα. Ψάχνω να βρω να φάω ένα ζαπιεκάκι. Είναι σαν το κεκάκι, αλλά όχι, εντάξει. Αυτό το ποδήλατο γαμάει τόσο πολύ που το πήγε σε άλλο άκρο. Εδώ έχουν ξεκολλήσει οι Βαρσοβάδες. Αντίο για πάντα. Ή μήπως γαντίο για πάντα. Ουρανοξύστες από γυαλί και μέταλλο, γοτθικά κτίρια και σοβιετική αρχιτεκτονική. Και αυτός είναι η φάση, και αυτή είναι. Είναι τρία διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αν του βάλω δίπλα ένα κομμάτι τυρί θα γίνει ακροτυρί. Ο καιρός είναι λίγο γερανιξιάτικος. Καλά αυτή η Ford. Συμβαίνει κάτι πάρα πολύ κακό. Ουαγκά, ρομποτί να Ναουσιοκόσκι. Ουαγκά. Άκρο. Φαλάκρο.